Άρα εμείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα και πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι ότου σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονομία και δεν βλέπω βεβαίως τα μέτρα αυτά και οι εσωτερικές αντιφάσεις της κυβερνήσεως να επιτυγχάνουν τους στόχους. Άλλωστε είδατε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα έφτασε πάλι το 10,5% από εκεί που υπολογίζει το 9,6% και αυτά τα δεκαδικά στοιχεία αντιστοιχούν σε δεκάδες δισεκατομμύρια. Και σε επιπλέον μέτρα. Ουσιαστικά. Και σε επιπλέον μέτρα τα οποία θα επιτείνουν την κατάσταση, διότι η κυβέρνηση αντί να περιορίσει τις δαπάνες στον δημόσιο τομέα αυξάνει τους φόρους. Όταν αυξάνετε τους φόρους, όπως και ένας πρωτοετής οικονομικής γνωρίζει, δεν κάνετε τίποτα άλλο παρά να επιτείνετε την ύφεση. Και την ανεργία ως επακόλουθο. Η ανεργία είναι πλέον ένα κοινωνικό κρίσιμο πρόβλημα, το οποίο θα μετρηθεί σε τυχόν εκλογική αναμέτρηση. Mm-hmm. Θα δούμε πράγματα στην Ελλάδα που ούτε τα φανταζόμεθα εάν τυχόν τολμήσει η κυβέρνηση να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Υπ' αυτήν την έννοια, το παρόν οικονομικό πρόβλημα μεταβάλλεται σε πολιτικό πρόβλημα και σε κοινωνικό πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας τεράστιες δυσκολίες και πρέπει να προετοιμαστούμε για την εξέλιξη αυτή. Δεν βρίσκω αντίφαση μεταξύ των προβλημάτων των εσωτερικών της κυβερνήσεως και του χαρακτήρα της. Είναι μέσα στο γονίδιο αυτής της κυβερνήσεως και των σοσιαλιστών βεβαίως, διότι μην ξεχνάμε ότι ο κ. Παπανδρέου είναι και πρόεδρος της παγκοσμίου οργανώσεως της σοσιαλιστικής. Είναι μέσα στο γονίδιο αυτών των ανθρώπων να μην θέλουν να περιορίσουν τον δημόσιο τομέα και τη δημοσία σπατάλη. Και το βλέπετε αυτό, τόσο από πλευράς συνδικαλισμού, βλέπετε τι γίνεται με τη Γενόπ ΔΕΗ παραδείγματι, όσο και από τις αντιδράσεις των διαφόρων υπουργών όταν καλούνται να περιορίσουν τις διαστάσεις του δημοσίου τομέως, είτε με τις ιδιωτικοποιήσεις, είτε με τις εξελίξεις εκείνες που θα περιόριζαν την απασχόληση στο δημόσιο τομέα. Ολόκληρο το σταθεροποιητικό πρόγραμμα το έχει αναδεχθεί ο ιδιωτικός τομέας. Στον δημόσιο τομέα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει απομακρυνθεί ούτε ένας εργαζόμενος από εκείνους που περισσεύουν. Οι μετατάξεις εξακολουθούν να είναι γράμμα νεκρών. Πόσο ακόμα όμως μπορεί να αντέξει ο ιδιωτικός τομέας το να σηκώνει το βάρος? Μα δεν το αντέχει. Και το βλέπετε με την μορφή της ανεργίας η οποία γιγαντώνεται. Το βλέπετε επίσης και με την δυσφορία των πολιτών και με την απόγνωση που έχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι οδηγούνται ουσιαστικά σε χρεοκοπία. Μιλάμε για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας του ελληνικού δημοσίου όταν έχουμε προοφθαλμόν την χρεοκοπία των τεχνικών επιχειρήσεων. Ναι. Τεχνικές επιχειρήσεις όλες είναι χρεοκοπημένες. Βλέπετε όμως και τις μικροεπιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν η μία μετά την άλλη. Άρα η χρεοκοπία είναι εδώ μπροστά μας. Τώρα, για το τι η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει κάνει στον τομέα της ανάπτυξης, πρέπει να πω ότι γίνονται μερικές προσπάθειες, αλλά γίνονται με εξαιρετικά βραδύ ρυθμό και σε κλίμακα ανεπαρκή, διότι δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο. Η κυβέρνηση αυτή, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, ως σκοπό είχε να αντιμετωπίσει το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών και το έλλειμμα του δημοσίου τομέως. Και προς την κατεύθυνση αυτή εκινήθη επί τη βάση των προτάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που ξέρουμε από το παρελθόν και τη δράση του σε άλλες χώρες πόσο είναι αντιαναπτυξιακό. Εδώ έπρεπε να υπάρξει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος. Έπρεπε να έχουν δοθεί οθήσεις στην αύξηση του εθνικού προϊόντος χωρίς αυτό να συνυπάγεται αύξηση της καταναλώσεως, δηλαδή να έχει αυξηθεί η αποταμίευση του δημοσίου τομέως, να έχουν δημιουργηθεί πρωτογενή πλεονάσματα, περιορίζοντας τις διαστάσεις του τομέως του δημοσίου και ενισχύοντας τις επενδύσεις. Εδώ είχαμε την περίφημη ελπίδα του ΕΣΠΑ. Ναι. Το ΕΣΠΑ είναι περίπου 26 δισεκατομμύρια. Εάν αυτά είχαν αξιολογηθεί εγκαίρως και εκεί είχε ρυφθεί το ενδιαφέρον της κυβερνήσεως, ίσως τα πράγματα σήμερα να ήρθαν καλύτερα. Εδώ που έχουμε φτάσει, φοβούμε πλέον ότι είναι αθεράπευτο το πρόβλημα, διότι μας έχει πάρει από κάτω η ύφεση και η υποανάπτυξη και θα βλέπουμε συνεχώς τα πράγματα να επιδεινώνονται μέχρι ότου υπάρξει μια νέα προσέγγιση, νέα στρατηγική του οικονομικού προβλήματος της χώρας. Πιστεύετε ότι ίσως ο ανασχηματισμός θα μπορούσε να δώσει κάποια λύση? Ο ανασχηματισμός θα είναι το επόμενο στάδιο αυτής της κυβερνήσεως. Δεν θα τον αποφύγει ο κ. Παπανδρέου, τόσο εξαιτίας των εσωτερικών αντιδράσεων και αντιφάσεων που έχει η κυβέρνηση, όσο και από την πίεση των ξένων. Όταν ακούτε ότι θα έλθει εδώ έστω και για 24 ώρες ο Τρισέ, ναι,
και οι άλλοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προφανώς έρχονται για να ασκήσουν πίεση. Mm-hmm. Και άλλη πίεση δεν βλέπω από το να προσπαθήσουν να επιταχύνουν το έργο της κυβερνήσεως και να άρουν τις εσωτερικές της αντιφάσεις. Άρα θα οδηγηθούμε αργά ή γρήγορα σε ανασχηματισμό. Τις εκλογές δεν τις βλέπω και δεν τις βλέπω διότι, όπως είπαμε, το ένστικτο αυτής της κυβερνήσεως είναι η διακράτηση εξουσίας. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά από τις υπομετρήσεις ότι αν πάνε σε εκλογές, όχι μόνο θα χάσουν την πλειοψηφία, αλλά θα δούμε πρωτόγνωρα αποτελέσματα από την πλευρά της αποχής. Θα δούμε την αποχή να υπερβαίνει το 50%. Και αυτά ξέρετε πολύ καλά ότι οι επαγγελματίες της πολιτικής τα τρέμουν, τα απεχθάνονται και προσπαθούν να τα αποφύγουν με κάθε μέσον. Τώρα, τι θα μπορούσε να γίνει? Νομίζω ότι εδώ που έχουμε φτάσει χρειάζονται έκτακτα μέτρα. Και έκτακτα μέτρα δεν μπορούν να ληφθούν με την λειτουργία του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο πρέπει να σχολάσει. Και θα πρέπει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, να κάνει χρήση του άρθρου 44, σε συνεργασία βέβαια με την νόμιμη κυβέρνηση, και να ζητήσει την δημιουργία ενός κομψού κυβερνητικού σχήματος, το οποίο να μπορέσει να επιλύσει τα προβλήματα με προεδρικά διατάγματα και όχι με νόμους. Εδώ που έχουμε φτάσει χρειάζεται αυτό που τόσες φορές το έχουμε ακούσει και δυστυχώς ποτέ δεν εφαρμόζεται, να μπει το μαχαίρι βαθιά μέχρι στο κόκαλο. Mm-hmm. Βλέπω τον κύριο Φωτόπουλο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Αντιλαμβάνομαι πόσο τα πράγματα έχουν ξεφύγει από την ομαλή τους πορεία. Και πρέπει όχι απλώς να επανέλθουν στην ομαλή τους πορεία, αλλά θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες υπερβάσεως. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες που να προκαλέσουν, να συνεπιφέρουν πρωτογενές πλεώνασμα στον δημόσιο τομέα. Διότι ξέρετε, το δημόσιο χρέος δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του τρομακτικού ελλείμματος. Είναι και αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το επιτόκιο με το οποίο χρηματοδοτείται το δημόσιο χρέος είναι πολύ υψηλότερο του ρυθμού αναπτύξεως. Και όταν μιλάμε για ρυθμό αναπτύξεως, σκεφτείτε ότι τρέχουμε με ένα μείον 4% και το επιτόκιο είναι το πραγματικό επιτόκιο είναι πάνω από 6%. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι 10 μονάδες για να επιτευχθούν χρειάζεται μια τεράστια εθνική προσπάθεια. Με αυτή την κυβέρνηση δεν είναι δυνατόν να το επιτύχετε. Με 55 υπουργούς δεν υπάρχει δυνατότητα καν συνεννοήσεως μεταξύ τους. Mm-hmm. Και βλέπετε ότι τα υπουργικά συμβούλια διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς να επιφέρουν αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι η αποκρατικοποίηση ή η ιδιωτικοποίηση. Το πρόβλημα είναι η τεράστια σπατάλη πόρων που γίνεται στον δημόσιο τομέα. Σήμερα άνοιγα την εφημερίδα παρεπιπτόντως και διαπίστωσα για το ΙΚΑ mm-hmm. ότι δαπανήθησαν 2 εκατομμύρια ευρώ απλώς και μόνο για την ανάρτηση ενός προγράμματος στο διαδίκτυο. Μα η τιμή της αγοράς είναι ούτε καν 50.000 για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πώς δαπανήθησαν τα 2 εκατομμύρια? Άρα σημαίνει αυτό ότι συνεχίζεται η σπατάλη και η κομματικοποίηση των πάντων μέσα στο δημόσιο τομέα. Έτσι πλέον δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Το υπέστημεν αυτό επί 35 χρόνια και ειδού τα αποτελέσματα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Όμως, το πρόβλημα της Ελλάδος θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή κάπως πιο άνετα από ότι όταν η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο. Βλέπετε ότι το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν είναι μόνο ζήτημα Ελλάδος. Είναι και ζήτημα Ιρλανδίας, ζήτημα Πορτογαλίας. Πολύ σύντομα φοβούμε ότι θα προσθεθεί και η Ισπανία. Mm-hmm. Και δεν αποκλείω να συμβεί και κάτι με την Ιταλία όταν ο Μπερλουσκόνη αποφασίσει να φύγει. Mm-hmm. Οι δύο πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι το ευρώ και η συνθήκη του Σέγκεν. Πέρασε απαρατήρητο από όλα τα τηλεοπτικά δελτία το γεγονός ότι συνεφώνησαν ο Σαρκοζή και ο Μπερλουσκόνη να θέσουν στην διάσκεψη κορυφής του Ιουνίου το μέλλον της συνθήκης του Σέγκεν. Δηλαδή, εκτός του ευρώ που δοκιμάζεται, δοκιμάζεται τώρα και ο έτερος πυλώνας. Και το ερώτημά μου είναι, όταν και οι δύο αυτοί πυλώνες τίθενται εν αμφιβολία, ποιο είναι το πρόβλημα της Ευρώπης? Μέσα λοιπόν σε αυτή την σύγχυση θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει κατάλληλες κινήσεις ώστε να πάψει να αποτελεί το μαύρο πρόβατο και το στόχαστρο όλων των διεθνών παρατηρητών και αναλυτών και να μπορέσει σιγά σιγά να φέρει το νερό μέσα στο αυλάκι, διότι περί αυτού πρόκειται. Σήμερα το νερό χύνεται έξω από το αυλάκι. Και κύριε Κόλμερ, θα ήθελα τώρα να σταθούμε σε αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως στο διάλειμμα και που αφορά στην αντίφαση που υπάρχει μεταξύ της πολιτικής που ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Federal Reserve αντίστοιχα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται περί αντιφάσεως, πρόκειται περί μιας αδυναμίας γενικότερα της Ευρωζώνης
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης. Κοιτάξτε τι κάνει ο Μπερνάνκε. Μπερνάνκε αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην αμερικανική οικονομία, η οποία ακόμα δέχεται τις επιδράσεις της καταρρεύσεως Lehman Brothers και δεν δουλεύει ούτε το τραπεζικό σύστημα, ούτε οι λεγόμενες υποθήκες. Mm-hmm. Διότι τα κίνητα στην Αμερική έχουν καταρρεύσει και ουδέ μία τράπεζα χρηματοδοτεί πλέον υποθήκες και αγορές ακινήτων. Έρχεται λοιπόν ο Μπερνάνκε και αποδέχεται ομόλογα των τραπεζών και χρηματοδοτεί από φρέσκο αέρα την αμερικανική οικονομία, γνωρίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσει πληθωρικές επιπτώσεις, πλην όμως αυτή τη στιγμή το πρωτεύον θέμα είναι η μείωση της ανεργίας και η δημιουργία προϋποθέσεων αναπτύξεως της αμερικανικής οικονομίας. Αντιθέτως, στην Ευρώπη, ο κύριος Τρισέ, από τη μια παρέχει μεν ρευστότητα στις τράπεζες για να μην καταρρεύσουν, από την άλλη όμως δέχεται καταθέσεις των τραπεζών με κάπως υψηλότερο επιτόκιο, προκειμένου ισολογιστικός να αντισταθμίσει την ρευστότητα με την στήρωση αυτών των μεγεθών. Και έτσι, ό,τι κερδίζει με το αριστερό χέρι, το χάνει με το δεξί χέρι. Και συνεπώς η ευρωπαϊκή οικονομία πασχίζει να σταθεί στα πόδια της. Βέβαια, η Γερμανία, η οποία είναι το 50% της ευρωπαϊκής οικονομίας, εφέτος παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως γρήγορη ανάπτυξη και υπ' αυτήν την έννοια λαμβάνονται και τα μέτρα της αυξήσεως των επιτοκίων που δείχνουν ότι ολόκληρο το σύστημα βοηθάει τη γερμανική οικονομία και όχι την ευρωπαϊκή οικονομία. Υπ' αυτήν την έννοια, λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση και αντινομία. Και αυτό αργά ή γρήγορα θα επηρεάσει πάρα πολλές χώρες μέσα στην Ευρωζώνη και μερικές από αυτές θα τις οδηγήσει σε μια βιαία ή ηπία έξοδο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει αντίστοιχα? Διότι η εντολή της είναι η διατήρηση της νομισματικής σταθερότητας και αδιαφορεί τελείως για τον ρυθμό αναπτύξεως και την ανεργία. Αντιθέτως, το Federal Reserve έχει υποχρέωση όχι μόνο να διατηρεί την νομισματική σταθερότητα, δηλαδή να καταπολεμεί τον πληθωρισμό, αλλά ταυτόχρονα ενδιαφέρεται για την μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας. Είναι θέμα καταστατικού δηλαδή. Απολύτως. Απολύτως. Και υπ' αυτήν την έννοια ο νέος διοικητής, ο οποίος θα διαδεχθεί το Σεπτέμβριο τον κύριο Τρισέ, θα κληθεί να πάρει νέες αποφάσεις. Mm-hmm. Όμως, από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε, το πρόσωπο αυτό, ο κύριος Ντράγκη, ο Ιταλός κύριος Ντράγκη, παλιός μας γνώριμος, από ακριβώς, ό,τι μου είναι παλιός μας γνώριμος, διότι είχε συμβάλει στο περίφημο swap που μας επέτρεψε να μπούμε στην ευρωπαϊκή ζώνη χωρίς να έχουμε τις προϋποθέσεις, διότι απέκρυψε με την Goldman Sachs, ήταν αντιπρόεδρος της Goldman Sachs για 4-5 χρόνια. Επέτρεψε λοιπόν με αυτό το swap να εμφανίσουμε μικρότερο έλλειμμα και συνεπώς να ενταχθούμε εμφανίζοντας ότι δήθεν έχουμε 3% του εθνικού προϊόντος δημοσιονομικών έλλειμμα. Αλλά ο κύριος Ντράγκη εμφανίζεται περισσότερον ιέραξ από ότι τον κύριο Τρισέ, ο οποίος ναι μεν εμφανίζεται και αυτός ως εξαιρετικά αυστηρός νομισματικός υπέρ του μονεταρισμού, πλην όμως απέδειξε αρκετό ρεαλισμό. Mm-hmm. Δηλαδή όταν χρειάστηκε να στηρίξει τις ευρωπαϊκές τράπεζες, περιλαμβανομένων και των ελληνικών τραπεζών, δεν εδίστασε να παράσχει ρευστότητα σχεδόν απεριόριστη. Άλλοτε την εστίρωσε εν συνεχεία δεχόμενη καταθέσεις η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τις ευρωπαϊκές τράπεζες και γενικά από τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Αλλά με ένα νέο ιέρακα, ο οποίος σαν αποκλειστικό σκοπό έχει να εξυπηρετήσει την γερμανική φιλοσοφία περί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και περί του νομίσματος, φοβούμαι ότι η Ευρώπη και ιδιαίτερα η περιφέρεια θα οδηγηθεί σε πολύ μεγάλη ύφεση, σε αύξηση της ανεργίας και σε προβλήματα τα οποία θα ξεφύγουν πλέον από τον χώρο της οικονομίας και θα γίνουν κοινωνικά και πολιτικά. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να πάμε και στο θέμα του ευρωπαϊκού νομίσματος, το ευρώ, το οποίο το βλέπουμε το τελευταίο. Να ανατιμάται. Να ανατιμάται ακριβώς. Αυτή την ώρα να πούμε ότι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου είναι στο 1,4868. Ενισχύεται και σήμερα το ευρωπαϊκό νομίσμα. Και πολύ νόμισμα. Σύντομα θα φτάσει στο 1,50. Πιστεύετε ότι θα φτάσει στο 1,50. Ναι, διότι η διαφορά των επιτοκίων μεταξύ του μηδενικού αμερικανικού επιτοκίου και του 1,25 που συντόμως θα πάει 1,50 και αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο τα επιτόκια, είναι και όλες οι παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν τον πόλεμο των συναλλαγμάτων, θα προξενήσουν μια επιπλέον ζήτηση ευρωπαϊκού νομίσματος με αποτέλεσμα να ανατιμηθεί περαιτέρω. Αλλά η ανατίμηση του ευρωπαϊκού νομίσματος βλάπτει
την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνει την ανεργία, καθιστά την ευρωπαϊκή οικονομία ο λιγότερο ανταγωνιστική διεθνώς έναντι της αμερικανικής οικονομίας, η οποία και στον βιομηχανικό τομέα έχει επιδείξει τελευταίως μεγάλη ανάπτυξη. Άρα η όλη νομισματική πολιτική είναι άσχετη προς τις ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας και υπ' αυτήν την έννοια επιτείνει τις αντιφάσεις και δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Ένα ακόμη ανησυχητικό κομμάτι είναι και το θέμα του πετρελαίου, το οποίο επίσης ενισχύει το τελευταίο διάστημα. Έχει ξεπεράσει το αργό πετρέλαιο, η τιμή του αργού πετρελαίου και τα 112 δολάρια αναβαρέλι. Εκεί πώς βλέπετε τα πράγματα, τι εκτιμάτε? Η ανατίμηση του πετρελαίου είναι καθαρά κερδοσκοπική. Δεν δικαιολογείται από την διαταραχή ενδεχομένως της προσφοράς έναντι της ζητήσεως. Μάλιστα θα έλεγα ότι η πρόσφατη ανατίμηση έχει προκαλέσει σημαντική πτώση της ζητήσεως πετρελαίου διεθνώς και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου έχει φτάσει τα 4,5 με 5 δολάρια το γαλόνι και έχει προκαλέσει δυσφορία ακόμη και στο αμερικανικό κοινό. Η ανατίμηση αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως της αναταραχής που υπάρχει στην Βόρειο Αφρική και ιδιαίτερα στη Λιβύη και στην επέμβαση των διαφόρων κερδοσκοπικών κεφαλαίων, των hedge funds, τα οποία επενδύουν αυτή τη στιγμή είτε στην ανατίμηση του πετρελαίου είτε στην ανατίμηση του χρυσού. Βέβαια, η ανατίμηση σε αυτή εμφανίζεται ως υποτίμηση του δολαρίου, διότι ποιο είναι το αντίπαλον δέος του πετρελαίου και του χρυσού, το δολάριο, αφού σε αυτό το νόμισμα αποτυπούται, διατυπούται η ισοτιμία μεταξύ χρυσού και δολαρίου. Όσο λοιπόν βλέπετε ότι η κερδοσκοπία ανεβάζει αυτές τις δύο αξίες, όπως επίσης και τα τρόφιμα, μην το ξεχνάμε αυτό, το δολάριο ταλαιπωρείται. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να είναι ισχυρή και να ισχυροποιείται. Εάν δείτε την σχέση μεταξύ πετρελαίου και φυσικού αερίου, στο οποίο φυσικό αέριο η Αμερική είναι αυτάρκης, παρατηρείτε το εξής οξύμορον σχήμα. Η μεν ανατίμηση του πετρελαίου να το έχει φέρει στα επίπεδα των 117-120, η δε υποτίμηση του φυσικού αερίου, που είναι άμεσο αντικατάστατο, να το διατηρεί στα 4,35-4,36 δολάρια ανά κυβικό μέτρο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει απλώς και μόνον μία κερδοσκοπία σε αυτά τα δύο εμπορεύματα. Πολλά κερδοσκοπικά κεφάλαια παίζουν το φυσικό αέριο με τα κάτω και πολλά κερδοσκοπικά κεφάλαια, τα ίδια ίσως, παίζουν το πετρέλαιο με τα πάνω. Είναι θέμα χρόνου, νομίζω, να ισορροπήσει η αγορά. Δεν πρέπει να μας ανησυχεί από πλευράς διεθνούς ισορροπίας. Βεβαίως για την ελληνική οικονομία είναι δυστυχώς το πάρθιον βέλος, όπως λέγεται, διότι αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα χρειάζεται 9 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο με αυτές τις σημερινές τιμές, απλώς και μόνο για να διατηρήσει το ενεργειακό της ισοζύγιο. Για να καλύψει τις ανάγκες της ενεργειακής. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν, διότι πλέον δεν μπορεί να δανειστεί ούτε από πλευράς του τραπεζικού συστήματος, ούτε απευθείας στις ξένες αγορές. Άρα το πρόβλημα επιτείνεται. Ναι, αλλά να δούμε και το δικό μας, το ελληνικό χρηματιστήριο, πώς εντάσσεται μέσα σε όλο αυτό το κλίμα. Το ελληνικό χρηματιστήριο χυμάζεται κυρίως από πλευράς των τραπεζών, οι οποίες, ξέρετε, έχουν σοβαρό πρόβλημα πλέον αναχρηματοδοτήσεως. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς επίσης και η Τράπεζα της Ελλάδος, κλείνει τις τρόφιγγες της χρηματοδοτήσεως και θα πρέπει μάλιστα να επιστρέψουν 90 δισεκατομμύρια στο βάθος κάποιου χρόνου. Υπ' αυτήν την έννοια χρειάζονται μια τεράστια ανακεφαλαίωση, ανακεφαλαιοποίηση, διότι τους λείπουν κεφάλαια. Όσο δε επιτείνεται η ύφεση, τόσο το τραπεζικό σύστημα θα δοκιμάζεται και βεβαίως το ότι αντιμετωπίζει προβλήματα δεν μένει απαρατήρητο από πλευράς καταθέσεων. Καταθέσεις όχι μόνον δεν αυξάνονται, αλλά μειώνονται ραγδαίως. Έχουμε κροές καταθέσεων. Έτσι. Να συνεχίσει. Άρα το ελληνικό χρηματιστήριο είναι εχμάλωτο της κακής πορείας των τραπεζών και βεβαίως του γεγονότος ότι κανείς ξένος επενδυτής δεν έρχεται να αγοράσει ελληνικές μετοχές, γνωρίζοντας ότι την επαύριον θα μπορεί να συμβεί μια αναδιάρθρωση του χρέους ή οτιδήποτε συναφές. Για τα διεθνή χρηματιστήρια θα έλεγα ότι υπάρχει μια υγιής ανάπτυξης, παρότι προσεγγίσουμε τον Μάιο, όπου συνήθως υπάρχει έκφραση «πουλήστε το Μάιο, πηγαίνετε για διακοπές και ελάτε ενδεχομένως το Σεπτέμβριο», που συνήθως ακολουθεί μια πτώση του χρηματιστηρίου.
Και μπορεί να έχουμε μια τέτοια πτώση βραχυπροθέσμως. Αλλά μακροπροθέσμως, και όταν λέω μακροπροθέσμως, τα χρηματιστήρια μιλάμε για από 3 έως 6 μήνες. Mm-hmm. Τα κέρδη των επιχειρήσεων των πολυεθνικών είναι ισχυρά. Οι αναπτυσσόμενες χώρες αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία βαδίζουν προς την ανάπτυξη. Συνεπώς θα υπάρχει μια άνθηση των χρηματιστηρίων και συνεπώς και των αποδόσεων. Αυτό θα έχει και μια επίπτωση για την Ελλάδα, θετική αυτή τη φορά. Πρώτα απ' όλα, η αύξηση του διεθνούς εμπορίου που εφέτος θεωρείται ότι θα φτάσει το 7% και θα είναι παγκόσμιο ρεκόρ, θα προκαλέσει μια αναθέρμανση της ναυλαγοράς, η οποία, ξέρετε, χυμάζεται μέχρι στιγμής. Και τα προβλήματα της ελληνικής ναυτιλίας ίσως ξεπεραστούν, γιατί και η ελληνική ναυτιλία έχει προβλήματα αφού οι τράπεζες δεν την χρηματοδοτούν πλέον. Το δεύτερο είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός εφέτος θα πάει καλά. Δεν ξέρω αν θα πάει με ρυθμούς διψήφιους όπως ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, και εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι 3 μηνών τουρισμός. Δεν μιλάμε για ολόκληρη την απασχόληση του τουριστικού κεφαλαίου ολόκληρο τον χρόνο. Πάντως, οι εξελίξεις στην περιφέρεια της Βορείου Αφρικής, οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και το γεγονός ότι επιτέλους στην Ελλάδα έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είμαστε με το χαμόγελο στα χείλη και με χαμηλές τιμές στα ξενοδοχεία, θα προκαλέσουν μια βελτίωση. Εδώ παίζει και ρόλο βεβαίως η προβολή της Ελλάδος, και πρέπει να σημειώσω την μεγάλη συμβολή που απέκτησε η Ελλάδα από πλευράς προβολής με το CBS, που πρόβαλε το Άγιον Όρος τις ημέρες του Πάσχα και συγκέντρωσε τεράστιο αριθμό θεατών, πράγμα το οποίο θα έχει μια καλή επίπτωση στον ελληνικό τουρισμό το καλοκαίρι που μας έρχεται. Τέτοια γεγονότα, αν θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε, θα δημιουργούσαν μια αντιστάθμιση όλων των άλλων δυσαρέσκων γεγονότων. Διότι μην ξεχνάμε, εδώ βλέπετε στην Συρία τις τελευταίες ημέρες εσκότωσαν 400 διαδηλωτές. Στην Λιβύη ο πόλεμος συνεχίζεται. Στην Αίγυπτο οι φιλελεύθεροι έχουν χάσει το παιχνίδι. Έναντι όλων αυτών των γεγονότων, η Ελλάδα παραμένει μια νησίδα ειρήνης και θα έλεγα... Στην ευρύτερη περιοχή. Θα έλεγα και ανεμελιάς. Θα πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε από αυτήν την αντίληψη της κατήφιας και της ψυχικής συμπιέσεως και καταπιέσεως και να δούμε λίγο τα πράγματα θετικά. Αλλά βεβαίως εδώ μεγάλη ευθύνη έχει η κυβέρνηση, η οποία δεν έχει αντιληφθεί την ανάγκη του να περιορίσει τον δημόσιο τομέα και να ενισχύσει τον ιδιωτικό τομέα. Μην περιμένουμε ανάπτυξη από το δημόσιο. Ακόμη και αν γίνονται θεαματικές δημόσιες επενδύσεις, μέχρι ότου κινητοποιήσουν την οικονομία θα έχει χαθεί μεγάλος χρόνος. Εκείνο που πρέπει να ενισχύσουμε είναι τον ιδιωτικό τομέα. Και εκεί δυστυχώς δεν το επιτυχάνουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να επανέλθω σε κάτι που αναφέρατε λίγο πριν και που αφορά στην κατάσταση του τραπεζικού κλάδου και το θέμα των καταθέσεων, γιατί δεν σας κρύβω, είναι η ερώτηση που δεχόμαστε περισσότερο από τους τηλεθεατές, το τι γίνεται με τις καταθέσεις, εάν κινδυνεύουν και όλη αυτή η σεναριολογία. Ωστόσο, βλέπουμε να έχουμε κροές, τα δείχνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος κάθε μήνα. Πώς θα μπορούσαν να σταματήσουν? Γιατί σας είχα ακούσει σε παλαιότερη συνέντευξή σας να λέτε ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν οι κροές θα ήταν να έχουμε ένα υψηλότερο επιτόκιο από τις τράπεζες. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Τα επιτόκια, για να ξεκινήσουμε από αυτό, εξακολουθούν να είναι αρνητικά. Αυτός που έχει καταθέσει σε μια τράπεζα ουσιαστικώς χάνει σε αγοραστική δύναμη. Ο πληθωρισμός είναι 4,2% και το επιτόκιο είναι 1,5% μείον το φόρο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος δεν έχει κανένα κίνητρο παρά μόνον κάπου να βάλει εν ασφαλεία τα χρήματά του για να μην τα χάσει από μια ενδεχομένη κλοπή, και γι' αυτό προσφεύγει στις τράπεζες. Θα έπρεπε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις θεαματικής αυξήσεως των τραπεζικών επιτοκίων στην Ελλάδα. Αλλά βλέπετε και εκεί μας εμποδίζει η ένταξή μας στην Ευρωζώνη. Mm-hmm. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο μειώνονται οι καταθέσεις είναι διτός. Αφενός είναι η δυσπιστία στην οποία αναφερθήκατε, αφετέρου είναι οι καταναλωτικές μας ανάγκες. Επειδή έχουν μειωθεί σημαντικά τα διαθέσιμα εισοδήματα, πάρα πολλοί και οικογενειάρχες και επιχειρηματίες προσφεύγουν στις καταθέσεις τους για να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες τους ανάγκες. Και υπ' αυτήν την έννοια πηγαίνουν στην τράπεζα και αποσύρουν καταθέσεις που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν. Πλην όμως, τα περιθώρια του τραπεζικού συστήματος είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Mm-hmm. Και υπ' αυτήν την έννοια, εάν δεν αλλάξει
κάτι στην ψυχολογία και σας είπα πώς μπορεί να αλλάξει. Μόνο με μια έγχυση θάρρους και διαθέσεως καλής και με σοβαρές προσπάθειες που θα αποδείξουν ότι η κυβέρνηση αυτή ή μια επόμενη κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να περιορίσει το δημόσιο τομέα και τη σπατάλη και την κομματική αντίληψη της διακυβερνήσεως της χώρας, μόνο κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις θα έβλεπα ότι οι καταθέσεις θα μπορέσουν στην πρώτη φάση να σταματήσουν την εκροή τους και στην δεύτερη φάση να αυξηθούν. Λοιπόν, κύριε Κόλμα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα.